Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Έτσι ζωντανή να είστε και στο ποδήλατο, εύχομαι. Περιποιεί, δεν θα προβώ σε ιδιαίτερες αναφορές. Χαίρομαι για την παρουσία της ΠΕΔ σήμερα εδώ. Περιποιεί ιδιαίτερη τιμή για να παρευρισκόμαστε σε αυτή την εκδήλωση, η οποία αγγίζει θέματα της που έχουν επιρροή πολλαπλή στην καθημερινότητα των πολιτών. Ένα από αυτά είναι και το ποδήλατο. Ζούμε σε εποχές αναμφισβήτητα νέων προκλήσεων. Υπάρχουν αλλαγές τόσο στο περιβάλλον, στην οικονομία, στον τρόπο διαβίωσης των πολιτών. Δημιουργούνται καινούργιες ανάγκες τις οποίες πρέπει να διαχειριστούμε. Μία από αυτές είναι και η βιώσιμη αστική κινητικότητα και μετακίνηση κατ' επέκταση με περιορισμό των ρήπων, ανάπτυξη των οικολογικών μέσων μεταφοράς, όπως είναι το ποδήλατο. Τα ωφέλη του ποδήλατου είναι προφανή. Δεν θα κάνω ιδιαίτερη μνήμα. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε την εντύπωση, θεωρώ ότι το ποδήλατο έχει ακόμη πολύ δρόμο, με την εξαίρεση της πόλης του Τρικάλου που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό να είναι το ποδήλατο του καθημερινού μέσου μετακίνησης, αν και η γεωμορφία, οι κλιματολογικές συνθήκες το επιτρέπουν. Θεωρούμε επομένως ότι θα πρέπει από το συνέδριο να αναδειχτούν κάποια ζητήματα, πού πρέπει να βελτιωθούμε, πού πρέπει να εστιάσουμε. Εμείς σαν ΠΕΔ Θεσσαλίας και σαν πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης σίγουρα στοχεύουμε και πρέπει όμως να εντείνουμε περαιτέρω τις δράσεις μας στην αξιολόγηση και βελτίωση των υποδομών, ποδηλατόδρομοι, χώροι στάθμευσης, σύνδεση αυτών με το χώρο εργασίας. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μας προσφέρονται, είτε μέσω περιφέρειας, ΕΣΠΑ και τα σχετικά. Και τέλος, να κοινωνήσουμε την πληροφορία για μια άλλη κυκλοφοριακή παιδεία, ενημέρωση, ώστε να σέβεται τον ποδηλάτη, γιατί δυστυχώς πολλές φορές το ποδήλατο στις μέρες μας είναι μια επικίνδυνη δραστηριότητα, εν αντιθέσει με ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη, σε πολλά κράτη της Ευρώπης, που οι πολίτες χαίρονται την ελευθερία του ποδηλάτου, προωθώντας τις βιώσιμες αστικές μετακινήσεις. Να μην σας κουράζω. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο συνέδριο. Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές, τον Δήμο Λαρισαίων, την ΚΕΔΕ, την Εθνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας. Και κλείνοντας, είμαι σίγουρος ότι μετά το πέρας συνεδρίου και των ζητημάτων που θα αναδειχθούν, θα βγούμε κατά κάτι σοφότεροι. Είμαι πεπισμένος άλλωστε ότι τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν θα συνδέσουν το ζητούμενο που είναι η σύνδεση του ποδηλάτου με την ανάγκη για μια βιώσιμη αστική μετακίνηση και με ένα νέο υγιεινό τρόπο ζωής. Να είστε καλά.